Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μειωμένος και 20% σε σχέση με πέρσι θα είναι τελικά το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί φέτος σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι δικαιούχοι ανάλογα με τα οικογενειακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν στις 14 Δεκεμβρίου κοινωνικό μέρισμα που θα κυμαίνεται από 200 έως 1.200 ευρώ. Οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα κοινωνικόμέρισμα.gr το αργότερο από αύριο. Λίγα λεπτά διαφορά στη τιμή του πετρελαίου σε σχέση με εκείνη που ίσχυε κατά την έναρξη της περίοδου θέρμανσης δεν φαίνεται να είναι αρκετά για να πείσουν τους καταναλωτές να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Παρά την πτώση της τιμής, η οποία κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στο 1 ευρώ, τα νοικοκυριά δυνατούν να προμηθευτούν έστω και 200 ή 300 λίτρα και αναβάλουν την απόφαση για το τελευταίο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Οι αυξήσεις φόρων στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2017 ήταν οι μεγαλύτερες μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Αυτό αποτυπώνει η έκθεση για τα φορολογικά έσοδα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΣΑ και από την οποία προκύπτει πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις άλλες χώρες του Οργανισμού. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Διεθνή να κυμαίνει σε 656,92 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,01% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.